Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Θα συνομιλήσουμε με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Γιώργο Κασαπίδη, τον οποίο έχουμε στο δελτίο ειδήσεων του ΓΑΣ. Καλησπέρα σας, κύριε Περιφερειάρχα. Καλησπέρα, κύριε Βακριτσά. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Καταρχήν, βλέπουμε ότι έχουμε παράταση του τοπικού lockdown στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Τις προηγούμενες ημέρες δουλεύαμε διάφορες ανακοινώσεις από πολλούς τοπικούς φορείς. Θα παραταθεί, δεν θα παραταθεί. Θα πάμε μέχρι 6 Νοεμβρίου, δεν θα πάμε μέχρι 6 Νοεμβρίου. Τελικά με ένα ΦΕΚ. Το οποίο είδαμε σήμερα στην δημοσιότητα, βλέπουμε ότι γίνεται η παράταση των μέτρων μέχρι και τις 6 Νοεμβρίου. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο, κύριε Περιφερειάρχα, και γι' αυτό γίνεται παράταση των μέτρων. Τι εικόνα έχετε? Καταρχήν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό είναι απόφαση της κυβέρνησης και του Υπουργείου της Πολιτικής Προστασίας και όλης αυτής της επιτροπής που επιλαμβάνεται του θέματος της πανδημίας. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα, είτε η περιφέρεια είτε οποιοδήποτε δήμος, να παίρνει τέτοιες αποφάσεις. Ακούσαμε και αυτό ότι η περιφέρεια ανοίγει ή κλείνει την αγορά σε θέματα κορονοϊού. Αυτό είναι παντελώς ψευδέστατο και ανυπόστατο. Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη για ένα τόσο κρίσιμο θέμα, η πολιτική προστασία, και κατόπιν των εισηγήσεων των ειδικών επιστημόνων, 31 επιδημιολόγων, λοιμοξιολόγων, οι οποίοι συνεδριάζουν κάθε Τετάρτη και καθημερινά παρακολουθούν τις εξελίξεις, εισηγούνται αντιστοίχως προς τον αρμόδιο υπουργό και τους συναρμόδιους μάλλον υπουργούς και βγαίνουν οι αποφάσεις. Εσείς μιλήσατε με τον υφυπουργό, τον κύριο Χαρδαλιά, σηκώνοντας το τηλέφωνο, να πείτε για ποιο λόγο μας δίνεται παράταση. Μιλάμε σχεδόν καθημερινά. Φαίνεται ότι από την λήψη των μέτρων έχουμε ουσιαστικά θετικές ενδείξεις ότι σταμάτησε η αύξηση των κρουσμάτων. Αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί αν δούμε τι συμβαίνει στη γειτονιά μας, τότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι ήταν η επίδραση των μέτρων καθοριστική. Και αγωνιούμε, ειλικρινά σας το λέω, με αυτά που βλέπουμε και αυτά που παρακολουθούμε ενημερωμένοι, ενημερώνοντάς μας και μας από το Υπουργείο και από τον ΕΟΔΗ, να μην ξεφύγουν οι καταστάσεις, και χαίρομαι που οι συμπολίτες μας έχουν καταλάβει τη σοβαρότητα του προβλήματος και παίρνουν όλη τα μέτρα τους και συμβάλλουν πολύ δε περισσότερο και οι νέοι. Έχουμε και εδώ θετικές ειδήσεις. Συμβάλλουν και οι νέοι με την στάση τους να μην έχουμε εξάπλωση του κορονοϊού. Οπότε αυτή την κατάσταση την αξιολόγησαν οι ειδικοί και δόθηκε και αυτή η παράταση. Σίγουρα δημιουργούνται πολλά προβλήματα στην αγορά, αλλά θέλω να πιστεύω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι πάνω απ' όλα είναι η υγεία, η δημόσια υγεία, και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι η τελευταία εβδομάδα αυτή για την Κοζάνη, το ίδιο εύχομαι και για την Καστοριά, και σύντομα να μπούμε σε μια κανονικότητα, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε επίσης πολύ προσεκτικοί και στη συνέχεια. Μάλιστα. Αντέχει το σύστημα υγείας, κύριε Περιφερειάρχα? Γιατί βλέπουμε ότι και με αφορμή το σύστημα υγείας, τα νοσοκομεία, τα δύο νοσοκομεία, το ένα είναι αναφορά στις Τολεμαίδες, αλλά και το Μαμάτσιο, είδαμε να έγινε αυτό το τοπικό lockdown. Και βλέπουμε ότι την τελευταία περίοδο γίνεται ένας πόλεμος ανακοινώσεων αυτοδιοικητικών και του πρώτου βαθμού, ότι χρειάζεται ένα νέο νοσοκομείο στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, μέτρα την Κοζάνη. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Είστε υπέρ ενός νέου νοσοκομείου για να στηριχθεί ο χώρος της υγείας ή να στηριχθούν τα ήδη υπάρχοντα, όπου κάνετε κάποιες κινήσεις από την πλευρά της περιφέρειας και τα χρηματοδοτείτε? Καταρχήν, αυτό που χρειάζεται τώρα, αυτή τη στιγμή, είναι να κρατηθεί όρθιο το σύστημα υγείας και στην περιφέρειά μας. Και ευτυχώς μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν έχουμε ξεπεράσει αυτά τα όρια, αλλά ήταν και μία παράμετρος από τις 17 που συνυπολογίζουν καθημερινά οι 31 λοιμοξιολόγοι για να επιβληθούν τα μέτρα τα περιοριστικά, κυρίως στην Κοζάνη. Γιατί το Μαμάτσιο είχε φτάσει κοντά στα όρια του ως προς την περίθαλψη των νοσούντων με τον κορονοϊό, και αρκετά περιστατικά φεύγανε προς τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Άρα προέχει να κρατήσουμε όρθιο το σύστημα. Από την πλευρά μας, θα ήθελα για ακόμη μια φορά που μου δίνετε την ευκαιρία και σας ευχαριστώ γι' αυτό, να τονίσουμε ότι η Περιφερειακή Αρχή έχει προγραμματίσει μέχρι σήμερα και έχει καταβάλει σχεδόν 50 εκατομμύρια και κάτι για να στηρίξει το σύστημα υγείας, είτε σε θέματα ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, είτε σε θέματα εξοπλισμού αποκλειστικά για COVID, είτε σε θέματα λειτουργίας με κάλυψη των μισθών επικουρικών γιατρών, είτε σε θέματα κτηριακών εγκαταστάσεων, είτε σε θέματα ενεργειακών αναβαθμίσεων, είτε σε θέματα λειτουργίας του ίδιου του ΕΚΑΒ. Συνολικά 50 εκατομμύρια, ουδέποτε δόθηκαν τόσα πολλά χρήματα, κύριε Βακρατσά, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, και ήταν απόφαση της Περιφερειακής Αρχής, γιατί ακριβώς για μας είναι ύψιστη προτεραιότητα
ο τομέας της υγείας, της δημόσιας υγείας, είναι το πολυτιμότερο αγαθό όλων μας και ό,τι δυνατότητες είχαμε τις εξαντλήσαμε και μας διευκόλυνε σαφώς η οδηγία που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από το Υπουργείο Υγείας να διοχετεύσουμε πόρους από το τρέχον ΠΕΠ προς τον τομέα της υγείας, το οποίο και το κάναμε άμεσα. Γι' αυτό και αυτό το διάστημα εξειδικεύονται αυτές οι προσκλήσεις με μια σειρά μηχανημάτων τα οποία θα ενδυναμώσουν και στη συνέχεια το σύστημα υγείας στη Δυτική Μακεδονία. Ωραία. Τώρα να αλλάξουμε κλίμα, να φύγω από την πανδημία του κορονοϊού, να έρθω όμως στο κομμάτι από το χώρο της υγείας και μέσα στο κομμάτι των επιχειρήσεων. Είδαμε ότι αυξήθηκε ο συνολικός προϋπολογισμός για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από 10 στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει μια παράταση μέχρι τις 11 Νοεμβρίου. Αν θα προχωρήσετε τώρα αυτό το πρόγραμμα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να πάρουν τα χρήματα οι επιχειρηματίες, αλλά υπάρχουν πολλές φωνές και πολλές φωνές επιχειρηματιών την τελευταία περίοδο ότι δεν φτάνουν, πρέπει να αλλάξουν τα κριτήρια, να μπουν και περισσότερες επιχειρήσεις, κύριε Περιφερειάρχα. Τι σκέφτεστε να κάνετε? Μπορεί να αλλάξει κάτι τέτοιο για να ενισχυθούν περισσότερες επιχειρήσεις? Ποιες είναι οι σκέψεις σας? Καταρχήν σας ευχαριστώ και για αυτή την ερώτηση, γιατί και σε μένα και σε εμάς εδώ συνεργάτες φτάνουν όλες αυτές οι εισηγήσεις από οι εύλογες εισηγήσεις, απορίες, αξιώσεις των συμπολιτών μας, διότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη στην αγορά και ακριβώς εξαιτίας αυτής της μεγάλης ανάγκης εξαντλήσαμε και εμείς όλα τα περιθώρια και όλες τις δυνατότητες που είχαμε ως Περιφερειακή Αρχή να στρέψουμε τους μέγιστον των δυνατών πόρους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Μάλιστα. Θα πρέπει να σας πω ότι βρήκαμε ένα πρόγραμμα το οποίο είχε συγκεκριμένους πόρους στον άξονα αυτό. Συμμετείχαμε στο Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης των Επιχειρήσεων διά του Υπουργείου Ανάπτυξης με συνεισφορά 45 εκατομμυρίων ευρώ και δεχτήκαμε μία κριτική την περίοδο εκείνη, η οποία ωστόσο έχει αποδώσει η κίνηση αυτή που κάναμε προς όφελος, πολλαπλάσιο προς όφελος των επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί έχουν εκταμιεύσει μέχρι σήμερα περισσότερα από 105 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Βακρατσά, εξαιτίας της συμμετοχής μας σε αυτό το Εθνικό Πρόγραμμα, είτε ως επιστροφή προκαταβολής του φόρου, είτε ως χρηματοδότηση των μισθών και των ασφαλίστρων των εργαζομένων, είτε ως εγγύηση, κάλυψη των δόσεων και των εγγύησεων των δανείων των επιχειρήσεων, περισσότερες από 2.800 επιχειρήσεις και επιχειρηματίες Δυτικών Μακεδόνες ωφελήθηκαν από αυτή την κίνηση. Στη συνέχεια, όπως πολύ σωστά είπατε, είχαμε προγραμματίσει και μάλιστα αξίζει να το πω για να γνωρίζουν και οι επιχειρηματίες, αυτό το είχαμε καταθέσει από τον Μάιο ακόμα με το συγχωρημένο τον Μπάμπη τον Κιουρτσίδη, τον προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής τότε, ο οποίος πρώτος από όλους όλη την Ελλάδα μου είχε εισηγηθεί αυτή την πρόταση, την οποία και απεδέχθην αυτόματα και την στείλαμε προς έγκριση στο Υπουργείο. Το Μάιο το Υπουργείο μας είπε περιμένετε να βγει το Εθνικό Πρόγραμμα και όταν δόθηκε 29 Σεπτεμβρίου δυνατότητα η έγκριση για να βγάλουμε αυτή την πρόσκληση, 2 Οκτωβρίου αμέσως σηκώσαμε στον αέρα την πρόσκληση των 10 εκατομμυρίων της ρευστότητας και επειδή είχαμε διαπιστώσει και τώρα πήγαμε στα 40. Δεύτερο κύμα του κορονοϊού οι ανάγκες ήταν πολύ μεγαλύτερες, κάναμε άμεσα ταχύτατα τις ενέργειες και θα ήθελα να συγχαρώ για ακόμη μια φορά τον νυν προϊστάμενο και τους επιτελείς της Διαχειριστικής Αρχής, οι οποίοι μερόνυχτα ολόκληρα κατάφεραν και προσάρμοσαν μια μικρή αναθεώρηση το πρόγραμμα και τετραπλασιάσαμε, κύριε Βακρατσά, με υπεράνθρωπη προσπάθεια το αρχικό ποσό για να τετραπλασιαστούν και οι δικαιούχοι. Άρα, για πόσους δικαιούχους μιλάμε, όταν μιλάμε για 40 εκατομμύρια, πόσοι δικαιούχοι θα είναι? Ναι, επιτρέψτε μου λίγο, για πρώτη φορά συμβαίνουν αυτά τα μεγέθη, κύριε Βακρατσά, να δίδονται για την επιχειρηματικότητα. Ταυτόχρονα υπάρχουν άλλα 10 εκατομμύρια που στρέφουμε στην επιχειρηματικότητα, 4,5 εκατομμύρια για την εξωστρέφεια και 5,5 για τις επενδύσεις στην επιχειρηματικότητα με 70% ενισχύσεις. Ωστόσο, επειδή οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες, διερευνούμε ό,τι υπόλοιπα, αν προκύψουν από προσκλήσεις που τρέχουν, να μαζέψουμε έστω και ένα ποσό, ελάχιστο, μικρό, μέγιστο, ό,τι μπορούμε, για να κάνουμε ένα μικρότερο πρόγραμμα και αυτό το διερευνούμε σύμφωνα και με τις ανάγκες που μας απευθύνουν οι συμπολίτες μας, ώστε να καλύψουμε και μικρότερου τζίρου επιχειρήσεις, οι οποίες δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτό, όπως λέτε, ακριβώς για να μπορέσουμε να σταθούμε δίπλα και σε αυτές τις επιχειρήσεις. Ακούμε τον κόσμο, αφού γκραζόμαστε τα προβλήματα, είμαστε μέσα στην κοινωνία, αλλά θα πρέπει να σας πω και το εξής. Υπάρχουν και πολλοί λαϊκιστές,
και πολλοί που διασπείρουν ψέματα ακριβώς για να τρομοκρατήσουν τον κόσμο. Θα πρέπει να ξέρουν ότι δεν προσφέρουν υπηρεσίες από όποια σκοπιά και αν λειτουργούν μέσα στην κοινωνία. Για πού αφήνετε αυτές τις αιχμές? Για πολιτικούς σας αντιπάλους, κύριε Περιφερειάρχα? Και για πολιτικούς αντιπάλους και για όποιες άλλες φωνές διασπείρουν ψεύδι και ειδήσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η Περιφερειακή Αρχή καταβάλει μια υπεράνθρωπη προσπάθεια και είναι ταχύτατες οι αντιδράσεις μας και στην πρώτη περίοδο του COVID και στη δεύτερη. Στεκόμαστε δίπλα και στην κοινωνία συνολικά με τα θέματα της υγείας, αλλά και στους επιχειρηματίες, εξαντλώντας όλες τις δυνατότητες και για πρώτη φορά υλοποιούμε τέτοια προγράμματα. Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση που ζούμε και απέναντι σε αυτή την κατάσταση στεκόμαστε με προτάσεις και υλοποιούμε. Δημιουργούμε. Θα το προχωρήσετε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να πάρουν τα χρήματα αυτά, γιατί είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Μέχρι τέλους του έτους και αν θα φτάσουν μέχρι το Μάρτιο-Απρίλιο, πολλές επιχειρήσεις τότε, κύριε Περιφερειάρχα, μπορούν να κλείσουν κιόλας. Γιατί αν εφαρμοστούν και άλλα μέτρα τις επόμενες μέρες από την κυβέρνηση, αυτές οι επιχειρήσεις θα κλείσουν. Και οι ίδιοι πιέζουν οι επιχειρηματίες να τα πάρουν τα χρήματα. Γι' αυτό το λόγο έχουμε απευθύνει και προς το αρμόδιο Υπουργείο και ζητάμε και από εκεί να υπάρχουν και αντίστοιχες προβλέψεις μέσα από άλλα κονδύλια συνολικά του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλων Υπουργείων Οικονομικών που μπορούν να στηρίξουν αυτή την ανάγκη αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα στις περιοχές που είναι στην τέταρτη κατηγορία ή στην τρίτη, όπως είμαστε και εμείς με την Κοζάνη και την Καστοριά. Εμείς από την πλευρά μας σας είπα ότι δυνατότητες είχαμε, τις εξαντλήσαμε μέσα και από υπερδεσμεύσεις και από επαναπροσδιορισμό άλλων προτεραιοτήτων. Κάποια έργα, κύριε Βακρατσά, τα πάμε αργότερα. Κόβουμε έργα για να δώσουμε χρήματα σε επιχειρήσεις. Πρέπει να το καταλάβει αυτό ο κόσμος. Και να περιμένουν σίγουρα και άλλες θετικές εξελίξεις μέσα από δραστηριότητες που τις αναζητούμε εξαντλώντας όλα τα περιθώρια. Δεν πειράζει. Αυτή την περίοδο, κύριε Περιφερειάρχη, να το πω και ας το κάνω μια σημείωση, ας σκοπούν και έργα, τουλάχιστον να ενισχυθεί ο κόσμος που πραγματικά το έχει ανάγκη, γιατί η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη. Και αυτά είναι τα ερωτήματα τα οποία θέτουν οι τηλεθεατές καθημερινά. Γιατί και εδώ θα πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει ένας προγραμματισμός στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Έχει εγκριθεί αυτό το πρόγραμμα από την προηγούμενη περίοδο και εγκρίθηκε απευθείας από τις Βρυξέλλες, μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και όλοι αυτοί οι δείκτες έχουν μια διαδικασία χρονοβόρα για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Και γι' αυτό σας είπα ότι γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες και από την Περιφερειακή Αρχή, αλλά πολύ περισσότερο από τα στελέχη της διαχειριστικής. Μάλιστα. Τώρα, κλείνοντας, να έρθω λίγο όσον αφορά και στις ενέργειες που γίνονται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το έπος του 40. Θα κυκλοφορήσει και ένα βιβλίο όσον αφορά την περίοδο εκείνη, αλλά το προηγούμενο διάστημα είδαμε ότι πήρατε και δείγματα για το συγκεκριμένο θέμα από συγγενείς των θυμάτων εκείνης της εποχής. Πού βρισκόμαστε όσον αφορά τη συγκεκριμένη παρέμβαση? Έχουμε ολοκληρώσει, κύριε Βακρατσά, την διαδικασία αυτή την οποία έχουμε ξεκινήσει με την ανάληψη της διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως μια εκκρεμότητα 80 ετών για την πατρίδα μας. Μεταξύ αυτών και για τη Δυτική Μακεδονία αναζητούμε τους ήρωες πεσόντες Δυτικομακεδόνες στο έπος του 40, τα κόκαλά τους ουσιαστικά, που είτε είναι πρόχειρα θαμμένα σε ομαδικούς τάφους, είτε είναι διάσπαρτα στα βουνά της Βορείου Ηπείρου. 897 συμπατριώτες μας, πρόγονοί μας, γράψαν με το αίμα τους και αυτοί τις χρυσές σελίδες του έπος του 40 και παραμένουν ακόμα στα αζήτητα της ιστορίας. Και αυτή την μεγάλη εθνική υποχρέωση και εκκρεμότητα βάλαμε ως ύψιστη προτεραιότητα και έχοντας και μια προεργασία από την κοινοβουλευτική μου θητεία στη συνεργασία με τον κύριο Σούρλο, ο οποίος πρώτος ανακοίνησε το θέμα αυτό στην πατρίδα μας, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε και βρήκαμε σχεδόν από τους μισούς πεσόντες, τους αντίστοιχους συγγενείς κατάλληλους και πήραμε τα δείγματα. Μια προσπάθεια, κύριε Βακρατσά, που συμμετείχαν 120 Δυτικομακεδόνες. Και θα ήθελα μέσα και από το δελτίο σας να τους ευχαριστήσω, γιατί εθελοντικά προσφέραν τις υπηρεσίες τους. Και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις ζήσαμε κάποιες ιστορίες ζωής πολύ συγκινητικές, όπου όταν εντοπίζαμε συγγενείς που δεν ξέρανε τι είχε γίνει με τους πεσόντες συγγενείς τους, είχαμε ιστορίες ζωής που ζήσαμε όλοι και μένουν ανεξίτηλες στην καρδιά και στη μνήμη μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους συγγενείς που συμμετείχαν στην όλη προσπάθεια και στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχής και ήδη καταφέραμε να εκδώσουμε ένα βιβλίο, το δείχνω, κύριε Βακρατσά, είναι αυτό εδώ το βιβλίο για τους πεσόντες. Μακεδόνες πεσόντες, ναι.
κατά το έπος του 40. Ο συγγραφέας είναι ο ιστορικός ο κύριος Αλευράς, με την μέρημνα της Περιφερειακής Αρχής και τη συνεργασία πολλών άλλων ανθρώπων καταφέραμε να κάνουμε αυτό το ιστορικό ντοκουμέντο για τους πεσόντες της Δυτικής Μακεδονίας, και οι επόμενες κινήσεις έχουν να κάνουν, κύριε Βακρατσά, με την, με την έγκριση και υλοποίηση ενός μνημείου ηρώων πεσόντων των Δυτικών Μακεδόνων, των 897, τα ονόματα των οποίων θα γραφούν πάνω σε μαρμάρινη πλάκα. Εδώ, στο χώρο του σώματος, έχουμε αποφασίσει και με τον Υπουργό, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος θα ήταν εδώ αυτές τις μέρες για να κάνουμε την παρουσίαση του βιβλίου και να δρομολογήσουμε τις επόμενες κινήσεις, και σε συνεργασία με τους αντιπεριφερειάρχες, τους χωρικούς, αλλά και τους δημάρχους των πρωτευουσών των νομών της Δυτικής Μακεδονίας, θα προτείνουμε να γίνουν αντίστοιχα μνημεία για τους πεσόντες για κάθε περιφερειακή ενότητα στις έδρες των πρωτευουσών των νομών, των δήμων, για να έχουμε και τα ονόματα όλων των συμπατριωτών μας και από τον τόπο καταγωγής τους. Άρα είναι μια ιστορική εκκρεμότητα, την οποία και αυτήν ερχόμαστε να καλύψουμε, όπως και πολλές άλλες εκκρεμότητες που θα έχουν ευκαιρία και σε άλλη συζήτησή μας να εκθέσουμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση και παρέμβαση. Έχουμε και άλλα θέματα, θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες, αλλά τα καυτά ζητήματα είναι αυτά που καίνε, όπως και η απολιγνητοποίηση. Είναι πολύ ενδιαφέροντα, είναι και επιχειρηματικό. Το έχουμε πολύ θετικά νέα στο χάρτη των περιφερειακών ενισχύσεων. Διεκδικούμε, κύριε Βακρατσά, και να πούμε και αυτό είναι μια πολύ θετική είδηση, τα ποσοστά των επιδοτήσεων για τις επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία, όχι για τη ζώνη απολιγνητοποίησης, για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Να το τονίσουμε αυτό, και για την Καστοριά και για τα Γρεβενά που δεν είναι στη ζώνη απολιγνητοποίησης, θα αγγίζουν το 70%. Και αυτό ήταν πάλι μέσα από τεκμηρίωση που είχαμε ως περιφέρεια στα αντίστοιχα όργανα. Τώρα γίνονται αυτές οι διαπραγματεύσεις, καθώς επίσης να πούμε ότι και από τους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους που βρήκαμε πάνω από 20 φακέλους, 25 φακέλους κολλημένους για 6-7 χρόνια εδώ στα γραφεία της περιφέρειας, τους ξεμπλοκάραμε και πληρώσαμε πολλά εκατομμύρια ευρώ σε επιχειρηματίες που περιμέναν 6 χρόνια την αξιολόγηση και έγκριση των φακέλων. Γίνεται τεράστια δουλειά, κύριε Βακρατσά, προς υποστήριξη της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Τρέχουμε γρήγορα να μεταφέρουμε τους πόρους από τα ταμεία στην αγορά και στην κοινωνία, πολύ δε περισσότερο τώρα, την περίοδο αυτή που οι ανάγκες είναι επιτακτικές, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα, ένα χρόνο, έχουμε να παρουσιάσουμε στον απολογισμό τον ετήσιο πολλά και εντυπωσιακά δεδομένα, τα οποία όφελα να είχαν τακτοποιηθεί από δεκαετίες. Τρανό παράδειγμα, η ΒΠΕ Κοζάνης Φλόρινας, που θα έχουμε ευκαιρία να παρουσιάσουμε, να δείτε σε τι τραγική κατάσταση περιπτώσεις, και τις φτάνουμε στο τελείωμα. Ένα χρόνο μετά έχουμε ολοκληρώσει αυτή την υπερπροσπάθεια και πλέον από εδώ και πέρα ταινίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον και την προοπτική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Περιφερειάρχα.